και το όνομα αυτού Γιαβούζ. Δύο μέρες μετά τις ανακοινώσεις της Exxon για τον Γλαύκο, ο Τούρκος πρόεδρος πέφτει φανερά ενοχλημένος να δημοσιοποιήσει το όνομα που επέλεξε να δώσει στον Deep Sea Metro 1. Yeni gemimizi aldık. Adını Yavuz olarak belirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz'da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Γιαβούς που πάει να πει σκληρός και παραπέμπει στον Σελίμ τον πρώτο. Τον ένατο σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έμεινε στην ιστορία γιατί κατάφερε να την τριπλασιάσει κατακτώντας το 1517 τη Ισηροπαλαιστίνη, την Αίγυπτο και τη Χεντζάζη, τη σημερινή δηλαδή Σαουδική Αραβία. Γνωστός για τον αιμοσταγή χαρακτήρα του, ο Σελίμ ονομάστηκε Γιαβούς διότι σκότωσε δύο αδέλφια και πέντε ξαδέλφια για να μην του κλέψουν το θρόνο. Ο Ερντογάν εμφανίζεται βέβαιος ότι σύντομα τα Γιαβούς και Φατίχ θα ανακαλύψουν αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum. Θυμάται δε τις δηλώσεις αξιωματούχων του Τσεχεπέ ότι στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία δεν θα βρει φυσικό αέριο και στην προσπάθειά του να πει ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης συντάσσεται με τους εχθρούς της χώρας του, προσέξτε σε ποια κατηγορία συγκαταλέγει τους Ελληνοκυπρίους. Ακτενιστική φαλιετέρημισταν χαζμσυζδικ του αν κυμμάρσα. Hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. CHP'nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumlarıyla da beraber yürüdüğünü gösteriyor. Λευκοσία και Αθήνα δεν σκοπεύουν να σηκώσουν το γάντι, αφήνοντας για μια ακόμη φορά αναπάντητες στις τουρκικές απειλές και προκλήσεις. Από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέπληξε τους πάντες, επιλέγοντας να μην πει σχεδόν ούτε λέξη για τα προχθεσινά μαντάτα για τον Γλαύκο. Στην Κύπρο οφείλουμε να τα ξεχάσουμε. Είναι χθεσινά νέα. Δεν πρέπει αυτά τα νέα, τα καλά νέα για το σύνολο του κυπριακού λαού, να μας παρασύρουν. Θα ήθελα να επισημάνω ως θετικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο φίλος ο Νίκος Οξτοδουλίδης, κράτησε χαμηλούς τόνους σήμερα. Χωρίς μεγαλόστομες δηλώσεις, να συνεχιστεί η προσπάθεια πρώτον προς όφελος της κυπριακής δημοκρατίας, αλλά και προς όφελος όλων μας, μια νέα πραγματικότητα στην οποία δεν χωρούν ούτε λεονταρισμοί, ούτε προκλήσεις, ούτε ανιστόρητες διεκδικήσεις. Από το ίδιο βήμα, ο αντιπρόεδρος της Exxon έστειλε το μήνυμα ότι ο Αμερικανικός κολοσσός ήρθε για να μείνει στην περιοχή μας, την οποία χαρακτήρισε ως μια νέα βασική πηγή προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Ο Τρίσταν Άσπρεϊ είπε ότι ανυπομονεί να συνεχιστούν οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στη σκιά των ανακοινώσεων της Exxon, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσε στον Sky την είδηση για τη διεξαγωγή της πρώτης τετραμερούς Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ στις 20 του μήνα στην Ιερουσαλήμ. Θεωρούμε την εν λόγω εξέλιξη ως ιδιαιτέρως σημαντική. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης από αμερικανικής πλευράς για αυτή την περιφερειακή συνεργασία που αναπτύσσουμε και μπορώ να σας πω την ίδια στιγμή ότι θα υπάρξουν και άλλες συμμετοχές, κυρίως από ευρωπαϊκά κράτη, σε άλλες τριμερείς. Εξάλλου, με δήλωση του στο Κηπέο, ο Υπουργός επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ του Αλφα ότι οι διαβουλεύσεις για τετραμερή Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου και Γαλλίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.